ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Και άλλο ένα, μην μου πεις, ιδιαίτερο, μοναδικό, αποκλειστικό, αφοπλιστικό, αλλά και πάρα πολύ γλυκό είναι στον αέρα. Γιατί για άλλη μια ημέρα καταπληκτικοί συνεργάτες μου, καταπληκτικά θέματα, καταπληκτικές προτάσεις είναι εδώ κοντά μας. Και Γιάννη μου, σε παρακαλώ, επειδή τη ζητήσαμε, δείξε πάλι την μοναδική αυτή τούρτα με Σανέλ, με Πράντα, με Βερσάντζε και πάντοτε με την υπογραφή Κάκαλης, με τρία ιδιαίτερα καταστήματα στην Πετρούπολη, στο Ήλιον αλλά και στο Περιστέρι. Γιατί εσύ, ό,τι φανταστείς, εμείς το δημιουργούμε. Τούρτες πέραν από κάθε φαντασία. Γιατί μόνο ο Κάκαλης, μέσα από την ιδιαιτερότητα αυτή που έχει και τη μοναδική πραγματικά δεξιοτεχνία του στη Ζαχαρόπαστα, μπορεί να δημιουργήσει ό,τι εσύ φανταστείς. Τούρτες πραγματικά με ό,τι γέμιση θέλεις, με ό,τι εσύ φανταστείς, με ό,τι ζητήσεις, πολύ ιδιαίτερες και πολύ μοναδικές. Και βεβαίως αυτή εδώ που θα γίνει και δώρο σε έναν σούπερ τηλεθεατή, όχι αυτή γιατί αυτή τη φάμε, τη Louis Vuitton, την είχαμε ξαναπαραγγείλει και μας άρεσε πάρα πολύ. Δώρο για μια τηλεθεάτρια ή τηλεθεατή από τα καταστήματα Κάκαλης, αλλά επαναλαμβάνω. Όχι, αυτή είναι για να την κόψουμε και είναι με γέμιση cookies για να την φάμε εμείς. Θα φτιάξετε καινούργια όταν έχετε τα γενέθλιά σας ή τη γιορτή σας ή ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε εσείς ή ακόμα και για να την κάνετε κάπου δώρο. Μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή έχουμε σήμερα με πάρα πολύ κέφι και μέσα στο κλίμα των ημερών, σαν μπαρούμπα και ντούμπα, γιατί ο Γιώργος Γκόλιας από το All About Music θα μας χορέψει σάμπα σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Θα πω, δεν θα χορέψω, εσύ θα χορέψεις. Ναι, εγώ θα χορέψω, ως συνήθως. Λοιπόν, μια και περνάμε και αυτή την περίοδο. Σίλια Κατραλή από την 7η Τέχνη με πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχεις ετοιμάσει. Τι για σήμερα? Μια ταινία θα δούμε πάλι, ένα τρέιλερ. Ωραία, τρέιλερ ταινίας. Και Μαρία Κατσουλέρη, όπου στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, μετά τη μουσική δηλαδή, με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη, την Αριέτα Χαλκίδη, δεν είναι πάλι από την εταιρεία Τζον Νόα. Έχετε ετοιμάσει, όχι, έχετε ετοιμάσει, θα την υποδεχτείς, εμείς σας αφήσουμε. Θα την υποδεχτώ, γιατί τη ζήτησα να μιλήσουμε για τις αρθρώσεις. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ανεξαρτήτα ως ηλικίας, πολλοί κόσμος, παιδιά και σε νεαρότερες ηλικίες, και εμείς θα την παρακολουθήσουμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που θα κάνουν σε πάρα πολύ λίγο εκεί ακριβώς στο τραπέζι, καθώς εμείς θα φάμε κανένα γλυκάκι. Γιατί πάσχει πολλοί κόσμος από τις αρθρώσεις και είναι ένα μείζον θέμα. Πώς μπορούμε από τα συμπληρώματα διατροφής να βοηθήσουμε κάτι τέτοιο. Μείνετε κοντά μας γιατί έχουμε πολύ ωραία θεματολογία. Λέω και θα κλείσουμε με Σίλια Κατραλή από την 7η Τέχνη. Λέω να ξεκινήσουμε με, με λίγο έτσι ξεσηκωτικό και με λίγο διαφορετικό ύφος. Ναι, ναι, ναι. Σάμπα. Σάμπα. Επειδή είναι και, είμαστε και περνάμε και το τριώδιο εδώ πέρα, έχουμε μπει στο... Το σάμπα όταν το ακούω ή μου το λένε, μου έρχεται αυτό που λένε... Θα το πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Όχι σαμπαρούμπα. Σάμπα. Τι Τζανέιρο. Έτσι ξεκινάει κάπως ένα κομμάτι. Και βασικά πέτυχες Διάνα, γιατί στην ουσία αυτή είναι, και, είναι το origin, είναι και από πού προήλθε. Από το Ρίο Ντι Τζανέιρο. Βεβαίως, γι' αυτό μου είχαν πει και εμένα να γίνω βασίλισσα του καρναβαλιού στο Ρίο. Όταν... Ναι, παιδί μου, δεν έχει σημασία. Όταν... Βασιλιά ή βασίλισσα, εκεί είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί με όλα αυτά που φοράς δεν αναγνωρίζουν τι είσαι. Τρόμαξα προς τη στιγμή, είπα κι εγώ. Ναι, όχι. Ναι, πάντως έχει ξεκινήσει λίγο διαφορετικά. Όταν λέμε σάμπα σήμερα, παρόλο που εννοούμε ένα μουσικό στυλ. Το οποίο βέβαια αφορά όχι μόνο τη μουσική, αλλά αφορά χορό, αφορά καρναβάλι. Σκεφτόμαστε όλοι καρναβάλι. Το έχουμε όλοι έτσι. Το έχουμε με string και ποπό και ποπό. Πρώτα απ' όλα, όταν λες σάμπα, κατευθείαν σου έρχεται όπως και εσένα Βραζιλία. Σου έρχεται χορό, σου έρχεται ωραίες χορεύτριες, όλο καρναβάλι. Μαύρο χρώμα. Τα Samba Schools, που θα μιλήσουμε λίγο για τα Samba Schools, γιατί είναι, είναι πραγματικά τεράστιος θεσμός στην Νότια Αμερική και Βραζιλία. Ετοιμάζεται έναν ολόκληρο χρόνο μόνο για αυτές τις μέρες. Θα το πούμε, θα το πούμε. Και επίσης και ποδόσφαιρο. Και το, σαφώς, έτσι, παιδιά, είναι, η Samba στη Βραζιλία και είναι, το... Η Samba είναι ένα από τα μεγαλύτερα cup, το FIFA Cup World Soccer, τα οποία έγινε εκεί πέρα. Στην ουσία έβαλαν μέσα τη σάμπα και εκτινάχθηκε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν μιλάμε για σάμπα, έτσι πριν ξεκινήσουμε, γιατί παιδιά είναι να γεννηθείς τώρα Λατινοαμερικάνος. Μισό λεπτό, όχι, ένα λεπτό. Ναι, θα σηκωθώ. Λοιπόν, όταν μιλάμε για σάμπα, για να καταλάβει ο κόσμος, η σάμπα είναι κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Καταρχήν η σάμπα είναι αυτό. Καλά το πας πάντως. Okay. Αυτό βλέπεις και δεν κουνάς είναι... το πάνω μέρος. Κουνάς από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και κάτω. Και η σάμπα έχει και κάποια συγκεκριμένα βήματα. Συγγνώμη Γιώργο τώρα. Τι δουλειά σου κάνει. Λοιπόν, που κάνει αυτό. Σάμπα, Ντι Τζανέιρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνεις. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, χωρίς έτσι
και έτσι δεν είναι σάμπα. Θα δείξουμε σε λίγο και σε βίντεο κλιπ τα βασικά βήματα. Ναι, ήδη εσύ τα έδειξες. Να το ξέρα θα είχα χρησιμοποιήσει εσένα. Ναι, παιδί μου, έχω και πάρα πολλά σπίτι βίντεο σάμπα. Θα δεις όμως ότι το advanced επίπεδο, το προχωρημένο, συμμετέχει και ο άνω κορμός με χορευτικές φιγούρες. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Θα σου δοθεί ευκαιρία να το εξασκήσεις τώρα. Ναι, εμένα όταν μου δίνεται η ευκαιρία να ξέρετε ότι το εξασκώ. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν. Από τι φαντάζεσαι ποιες είναι οι ρίζες της σάμπα? Γιατί είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο το μουσικό στυλ. Ε? Θεός μιλάμε. Λοιπόν. Όχι, λοιπόν, ξεκίνησε από Δυτική Αφρική με το σκλαβοπάζαρο και στην ουσία με την μετακίνηση, με τη μετανάστευση των μαύρων, των σκλάβων, σκλαβοπάζαρο στην ουσία, στην Ανατολική Βραζιλία. Ανακαλύφθηκε λοιπόν τότε που ανακαλύψαν την Βραζιλία, ξεκινώντας από την Παΐα, οπότε μεταφέρθηκαν και οι πρώτοι μαύροι εντός εισαγωγικών σκλάβοι, στην ουσία μετέφεραν τα ήθη και τέθημά τους. Αφορούσε λοιπόν κάποιους θρησκευτικούς χορούς που ήταν μαύρη κουλτούρα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο είδος, το οποίο μεταφέρθηκε στην Παΐα. Και ήταν λίγο μυστικιστικό, δηλαδή μαύρη μαγεία, θρησκευτικό για εκείνους, για τη μαύρη κουλτούρα. Αλλά στην ουσία ήταν μέρος μιας θρησκευτικής ιεροτελεστίας διαδικασίας, όπου ήταν το χορευτικό μέρος. Έτσι, έτσι ξεκινάει, αυτές είναι οι ρίζες της σάμπα, οπότε εξελίχθηκε μετά. Στην αρχή ήταν κυρίως έγχορδα, έτσι. Βασικά έγχορδα μουσικά όργανα και τα ταμπουρίνα. Στην πορεία με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την εισαγωγή της άμπα στην Αμερική, άρχισαν και μπαίνανε και άλλα είδη, όπως πόλκα και διάφορες μετεξελίξεις, και επίσης και άλλα μουσικά όργανα, δηλαδή τα τρομπόνια, οι τρομπέτες, κλαρινέτα και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε τη σημερινή μορφή που είναι μια πάρα πολύ πλούσια μουσική, ένα πλούσιο μουσικό είδος. Βέβαια, όταν λέμε σάμπα, δεν εννοούμε μόνο το τραγούδι και τη μουσική, εννοούμε το χορό, χορευτικές φιγούρες. Νομίζω όσο πει το πλούσιο δεν έχει να κάνει μόνο πρώτα με την κίνηση. Είναι όλη η κουλτούρα. Ναι, παιδιά, είναι και η κουλτούρα, αλλά είναι όμως και η κίνηση. Πρέπει να το έχεις, γιατί βλέπεις και κοπελίτσες παχουλές. Ναι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει σχέση, καμία σχέση το σώμα, το αν είσαι παχύς, αδύνατος και ούτω ψηλός, κοντός κλπ. Εκεί το βλέπεις και κουνούνται μόνο. Ακριβώς. Άρα ξεκινάει λοιπόν από την Μπαΐα, μεταφέρονται οι μαύροι στην ουσία στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Θεωρείται ότι... Οι πολύ μαύροι. Όχι, ξέρεις γιατί τώρα λέω. Δεν μπορώ να σου γιατί πω. Γιατί οι πιο πολλοί είναι και λίγο αυτό το νέγρικο. Μην το... τώρα σοβαρά μιλώντας αυτό το κομμάτι... υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Οι φυλετικές διάκρισεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Και ξέρουμε ότι η Βραζιλία είναι ένα κράμα, μία μίξη άσπρων, μαύρων, σοκολά, μουλάτι και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν ξεκάθαρα η μαύρη κουλτούρα. Και όταν μεταφέρθηκε, από την Παΐα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ξεκίνησε από την χαμηλή τάξη, από την εργατική, από τις φαβέλες. Αυτές τις φτωχές συνοικίες που είχαν φτιάξει οι μαύροι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αυτοί μας δείχνουν και το παιδιά. Και σιγά σιγά μεταφέρθηκε και στην μεσαία και ανώτερη τάξη, όπου έγινε και μετά μπήκε στην Αμερική, πέρασε Ευρώπη, έγιναν τώρα σύγχρονες, μοντέρνες σχολές σάμπα για χώρο, για μουσική κλπ. Για να καταλάβουμε πόσο το 2005 η UNESCO είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς η σάμπα. Σαν χορό, σαν μουσική, σαν... Άρα έχει ταυτότητα σαν Έχει χορός. Ταυτότητα μεγάλη, και ενώ στην αρχή ξεκίνησε με πάρα πολύ δύσκολα και με πολύ μεγάλες διακρίσεις, πολύ μεγάλη... μεγάλο discrimination από το έθνος της Βραζιλίας, μέσα στο ίδιο το έθνος της Βραζιλίας, γιατί ήταν ένα κράμα, έτσι. Οπότε υπήρχε η διάκριση από αυτούς που ήταν οι πιο άσπροι Βραζιλιάνοι προς τους μαύρους. Αυτό έσπασε στην πορεία, βέβαια. Μπήκανε, είπαμε, και άλλα μουσικά είδη μες στη σάμπα, άλλα όργανα. Αυτό είναι το καλό, νομίζω, της Αμερικής, ότι έχεις μια απόλυτη ελευθερία να αναπτύξεις πολλά θέματα. Ναι, το έχουμε πει και σε παλιότερη εκπομπή, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκες γιατί στην Αμερική γίνονται αυτές τις ταινίες και όχι εδώ. Ναι. Η Αμερική έχει μια απόλυτη ελευθερία στο να κάνει πράγματα. Ναι, υπήρχαν δύο
κλασικές φιγούρες. Ο ένας ήταν ο Άρη Μπαρόζο, ήταν αυτός που έφτιαξε, που συνέθεσε το Ακουαρέλα ντο Μπραζίλ και έγινε διεθνώς, παρουσίασε όλη την Βραζιλία, τα μουσικά όργανα, τη μουσική και ούτω καθεξής. Και επίσης Κάρμεν Μιράντα, η οποία ήταν μια Βραζιλιάνα ηθοποιός, η οποία έκανε ταινίες Hollywood και έβαλε τη σάμπα μέσα στις ταινίες. Και οπότε την έμαθε και το αμερικάνικο κοινό ευρέως. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό είναι το σάμπα ενρέντο. Είναι στην ουσία η φιλοσοφία και ο θεσμός της σάμπα καρναβαλιού. Έτσι, το σάμπα ενρέντο που σημαίνει στην ουσία είναι song σάμπα, δηλαδή στα αγγλικά είναι song σάμπα ή το σάμπα in song, δηλαδή η σάμπα μέσα σε κάποιο τραγούδι. Είναι, όπως είπες και εσύ Μαρία, προετοιμασία από Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο, είναι απίστευτος θεσμός. Ό,τι έχουμε εμείς, Eurovision, από κάποιους άλλους μεγάλους θεσμούς. Και στην παλιά εποχή. Βγαίνουν, υπάρχουν σχολές. Οι σχολές σάμπα αποτελούνται από 5.000 άτομα. Είναι ολόκληροι οργανισμοί, έτσι, όπου υπάρχει οργανωτικό σχήμα, υπάρχει ο director, υπάρχει εκείνος ο οποίος είναι εξειδικευμένος για το καρναβάλι. Ανακοινώνουν λοιπόν τη θεματική. Γίνεται κάποιος διαγωνισμός και ανακοινώνει σε κάθε Samba School την θεματική. Δηλαδή φέτος θα πιάσουμε το θέμα πολιτικό, οικονομικό, συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν όμως το παγκόσμιο γίγνεσθε ή και κυρίως την Βραζιλία, όπως οικονομικά και κοινωνικά. Οι κοπελίτσες που χορεύουν δεν είναι... Που κουρεύουνε. Που χορεύουνε. Είναι, θα τις δεις, θα είναι σε διατροφή, θα κάνουν τις γυμναστικές τους. Είναι ολόκληρη η διαδικασία. Δεν βγαίνουν. Θα κόψω σάμπα και τελείωσε. Πάρα πολλοί μουσικοί και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γράφουν μουσική και τραγούδια. Πρώτα απ' όλα, αυτό που βλέπουμε στο καρναβάλι, που βγαίνουν οι σχολές, δεν είναι όπως το καρναβάλι της Πάτρας που βάζουν τα γνωστά καρναβαλιστικά τραγούδια, βγαίνει το άρμα και κάνουν την παρέλαση. Παιδί με εκεί πέρα υπάρχει. Τι λέτε όχι, τώρα. Εκτός το ότι είναι εντυπωσιακά όλα τα άρματα γίνονται και οι σχολές. Εκείνη την ημέρα γίνονται τραγουδιά. Σε πληροφορώ, ψηφίζονται το κάθε σχολείο της Σάμπα. Εμείς απλά με τον καιρό έχουμε συνδυάσει καρναβάλι με κάποια τραγούδια. Σίγουρα. Γενικά. Συγκεκριμένα και θα ακούσουμε ένα-δύο τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Σε πληροφορώ, πάρα πολλοί συνθέτες έχουν γίνει γνωστοί μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Υποβάλλουν, γι' αυτό λέω μοιάζει με Eurovision λίγο, υποβάλλουν στη σχολή Σάμπα, σε όλες τις σχολές Σάμπα, δεκάδες, εκατοντάδες κομμάτια και υπάρχει ψηφοφορία και της διοίκησης της σχολής, αλλά και του κοινού, για να επιλέξουν το τραγούδι το οποίο θα εκπροσωπήσει είναι τη συγκεκριμένη σχολή. Μάλιστα, η ψηφοφορία από την Επιτροπή Σάμπα, που επιλέγει στο τέλος τους νικητές, τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού, το άρμα, τη σχολή, την καλύτερη σχολή. Αυτό πήγα να ρωτήσω, αν γίνεται και διαγωνισμός. Βέβαια, ή αν απλά γίνεται παρέλαση. Όχι. Υπάρχει διαγωνισμός, όπου μάλιστα υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι το τραγούδι. Το δεύτερο κριτήριο είναι η αρμονία όλης της σχολής, γιατί τραγουδάει στην ουσία, υπάρχει ένας lead singer, υπάρχει ο βασικός που τραγουδάει τη σάμπα. Άρα αυτό είναι το πρώτο που παίρνει τους πόντους, πρέπει να έχει ωραία φωνή, ωραία εμφάνιση κλπ. Το δεύτερο είναι όλο το άρμα και η σχολή, επειδή πρέπει να συνοδεύει τον τραγουδιστή η αρμονία. Αν δεν υπάρχει, χάνει πόντους η σχολή. Το τρίτο είναι μετά η Βασίλισσα της Σάμπα, όπου είναι μια ωραία κοπέλα με πάνω στο άρμα κλπ. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε απλά η παρέλαση, μια ωραία κοπέλα πάνω στο άρμα. Και βέβαια, πριν πάμε να δούμε το βίντεο, θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που έχουμε πει έτσι, εμέσως πλην σαφώς, ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι εκεί πέρα όλοι αυτοί που βλέπουν για χιλιάδες κόσμο, ότι είναι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους και απλά κάνουν αυτό. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει τέτοια χορογραφική κατεύθυνση και χορογραφία που δεν κάνεις απλά αυτό ότι θες. Μιλάμε επαγγελματίες. Είναι επαγγελματικά. Επαγγελματίες, δύσκολο. Δηλαδή. Αφού λέει και τα θέματα τους δεν είναι όπως αυτά που έχουν στην Πάτρα, που είναι πλάσματα κάτω από το νερό ή κάτι άλλο που ήταν πέρσι, ας πούμε. Είναι πιο βαθιά θέματα. Υπάρχουν οι θεματικές ανακοινώνονται και τα σχολεία προσπαθούν, έχοντας το θέμα, όπως είναι ένα θέμα εκθέσης Πανελλήνιας, προσπαθούν να χτίσουν γύρω από αυτό. Είναι πολύ πιο οργανωμένο. Και μάλιστα δεν είναι ελάτε να αρχίσουμε να συνθέσουμε πώς θα κάνουμε το άρμα τέτοιο. Υπάρχει διαγωνισμός του τραγουδιού, του άρματος, της θεματικής κλπ. Γίνεται ψηφοφορία εσωτερική, εξωτερική, συνδυασμός και μετά επιλέγουν. Αφού σας λέω ότι από Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, από Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο, υπάρχει διαδικασία μόνο για την επιλογή της θεματικής και του τραγουδιού.
Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερό. Τώρα είναι μέσα στο Φλεβάρι γίνεται, αυτή τη στιγμή γίνεται το καρναβάλι, όπου βέβαια πλαισιώνεται από όλη αυτή την υπερπαραγωγή, έτσι, που βλέπουμε τα σαμποδρόμια. Στο σαμποδρόμιο, που είναι ο επίσημος χώρος που εκτυλίσσεται η παρέλαση, έτσι, και μετά υπάρχει η ψηφοφορία και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, το μουσικό είδος της Σάμπα δεν είναι μόνο καρναβάλι, αυτή είναι η μετεξέλιξη και είναι το σήμερα. Ξεκίνησε σαν ένα μουσικό είδος, το ξαναλέω, είναι μια αφρικανική μαύρη κουλτούρα, η οποία με το σκλαβοπάζαρο στην ουσία που έγινε του μαύρου λαού, των μαύρων στην Βραζιλία, πήρανε τα ήθη έθιμα, τα μετεξέλιξαν, τα κράτησαν και στην ουσία έγινε μετά αυτό το κράμα μίξη με άλλα μουσικά είδη, με άλλα μουσικά όργανα και εκτινάχθηκε σε όλο αυτό τον κόσμο. Αυτό που λες, έτσι. Μουσικά ή μουσικό χορευτικό, θα σου πω εγώ, κομμάτι. Ναι. Μέσα στο σάμπα δεν έχει και λίγο σάλσα? Υπάρχει άλλα... γι' αυτό λέω, στην πορεία δεν είχε ξεκινήσει. Λίγο λαμπάντα, έτσι. Λίγο υπάρχει, έτσι, όλα αυτά που έχουμε δει και στην τηλεόραση. Ήρθε μετά την αρχές της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, ήρθε με την έλευση του Μπόσα Νόβα, άρχισε να χάνει σάμπα και στην πορεία μπαίνει η Μπόσα Νόβα που είχε λίγο πιο τζαζ και λοιπά και μετά τι έγινε. Έγινε, ξαναβγαίνει πάλι η σάμπα στο προσκήνιο με Μπόσα Νόβα μέσα. Αυτό δηλαδή κάποιο πάντρεμα. Ήταν έγινε ένα μουσικό στυλ και ένα μουσικό είδος, επειδή το οποίο ήταν εντυπωσιακό και προερχόταν από ένα τεράστιο λαό, αντί να χαθεί, άρχισε να βάζει μουσικά είδη, να εξελίσσεται, να κάνει προσμίξεις και να δίνει πάντα μια νέα μορφή. Που έχουμε και αυτήν σήμερα, έτσι, μέχρι και το σημερινό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να δούμε. Θα δούμε ένα κλιπάκι όπου τα δύο πρώτα λεπτά εσύ μπορείς να το κάνεις practice για να το δούμε και live. Εγώ και στο μυαλό μου, πιο πολύ είναι οπτικό. Τι έχουμε επιλέξει? Έχουμε επιλέξει τα δύο πρώτα λεπτά, 2-2,5 λεπτά. Είναι μια εκπληκτική κοπέλα, καθηγήτρια, η οποία είναι Βραζιλιάνα, ζει στη Βενεζουέλα, έχει σχολή σάμπα. Θα μας δείξει λοιπόν τα τρία διαφορετικά επίπεδα, πολύ γρήγορα βέβαια, μέσα σε 2 λεπτά. Δώστε τα τρία μου, διαφορετικά το επίπεδα. Να το βλέπω. Μέσα 2 λεπτά θα δώσω. Και έχουμε 2 κομμάτια που είναι πάρα πολύ γνωστά σάμπα. Θα νομίζω ότι... Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν η... Είναι Βενεζουέλα η σχολή, η κοπέλα είναι Βραζιλιάνα. Μιλάει ισπανικά βέβαια. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο η συγκεκριμένη. Σαφώς. Θα δείτε σώμα, θα δείτε κίνηση. Θα μας δείξει τα βασικά βήματα σε 3 επίπεδα. Είναι μία τρίτη εδώ πέρα, από ό,τι λέει στα ισπανικά. Γιατί ξεγνωρίζουμε και ισπανικά και μπορούμε να το... Εννοείται, παιδιά. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει το βασικό επίπεδο. Όπως βλέπετε, η κίνηση αφορά, το βασικό επίπεδο αφορά τη μέση και κάτω. Και αφορά μόνο την κίνηση των ποδιών. Πρέπει να μάθεις το κομμάτι, το πώς κινούνται τα πόδια μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω. Αυτό είναι. Τέλεια. Ναι, μα βλέπεις ότι είναι. Για όλες μπρος-πίσω. Αυτό που έκανες εσύ, Αλέξανδρε, προηγουμένως, το μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Βλέπεις ότι το πάνω μέρος του κορμού είναι πιο σταθερό. Ακόμα. Κοίτα ακόμα. Το βλέπει. Εντάξει, βέβαια. Εδώ βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον μια πιο γρήγορη κίνηση των γοφών και κάτω, γοφών, μυρών και του κάτω μέρους των ποδιών, όπου αρχίζει και τεινάζεται το γόνατο. Το γόνατο αρχίζει και τεινάζεται. Εντάξει, βλέπουμε ότι αρχίζει και συμμετέχει και το πάνω μέρος, με λίγο πιο δύσκολες κινήσεις. Εδώ έχουμε πάει σε μεσαίο επίπεδο. Αρχίζει λοιπόν να... Πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ. Βλέπεις ότι εδώ πέρα το πάνω μέρος συμμετέχει. Η μεγάλη κίνηση είναι στο κάτω μέρος, αλλά για να δώσει τη χάρη και όλη την κίνηση πρέπει να συμμετέχουν τα χέρια. Τα χέρια το στο... σώμα στην ουσία. Ναι, καλά. Απλά θέλει μια αρμονία. Και βλέπεις ότι εδώ έχουμε πάει σε πιο advanced επίπεδο, γιατί κάνουμε και χορευτικές φιγούρες. Βέβαια. Είναι... Εδώ θα μας δείξει τώρα... Να το, αυτό είναι το προχωρημένο επίπεδο που είναι η γνωστή κίνηση από τη μέση και κάτω, αλλά βλέπεις ότι την αρμονία με τα χέρια και βλέπεις και χορευτικές φιγούρες. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, εννοείται, για ότι κορμάρες. Γι' αυτό και όλοι έχουν, όλες αυτές έχουν πόδια απίστευτα τώρα. Τώρα, κλείνουμε από την κοπέλα εδώ πέρα. Είναι και αυτό που λέγαμε για τα κορμιά. Δεν είναι χρονό. Δεν είναι απαραίτητα το ότι πρέπει να είναι υπερβολικά δυνατή. Όχι, μα πρέπει να έχει λίγο. Κοπέλα έχει σωματάρα, ας πούμε. Εδώ μπαίνουμε στο πρώτο κομμάτι, εδώ είναι μουσικό κομμάτι σάμπα. Ένα αυτό, από τα γνωστά. Ένα από τα γνωστά.
Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το οποίο στην ουσία τι δείχνει, είναι το Μάις και Νάντα. Μάις. Είναι ένα χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ γιατί δείχνει στην κουλτούρα, την κουλτούρα της Βραζιλίας. Όντως. Δείχνει την κουλτούρα της Βραζιλίας, το οποίο είναι γύρω από το ποδόσφαιρο, γύρω από το χορό, την μπάλα. Μα πάντα! Και βέβαια έχει και καποέιρα, έχει βάλει καποέιρα μέσα, τα πάντα. Α, μ' αρέσει. Αλλά βέβαια το, αυτό που είναι έντονο είναι, είναι η σάμπα, έτσι. Να σου πω για προσπάθησε να κάνεις τη συγκεκριμένη. Τώρα προσπαθεί το ο, άσε, δουλεύει το ο. Είναι η κουλτούρα του δρόμου, έτσι, δηλαδή όλο αυτό εκτελήσεται κυρίως. Στην πορεία βέβαια η σάμπα έγινε και σάμπα ballroom, έχει γίνει και ballroom, δηλαδή αίθουσας, αλλά η συγκεκριμένη είναι πραγματικά αυτή η οποία μας είναι γνωστή, μας είναι... Στην Ευρώπη, έχεις δίκιο, στην Ευρώπη είναι περισσότερο. Γενικά στην Λατινική Αμερική, σε κάθε στενό χορεύουν οι άνθρωποι. Έχω μπει στο ρυθμό της σάμπα. Δεν πήγα να πω ότι η κοπέλα έχει άλλο στυλ, τότε έχει άλλο στυλ, ο άλλος που δείχνει έχει άλλο στυλ. Έτσι, έτσι, έτσι. Το έχουν κάνει ολόκληρη αυτή. Πάντα η μπάλα και το ποδόσφαιρο να συνοδεύει την... Και βέβαια, όπως βλέπετε, τα απίστευτα κουστούμια. Του άρεσε. Βέβαια αυτό μπορεί να το πας και λίγο και με άλλο ρυθμό. Λοιπόν, και αυτό είναι το τελευταίο, το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, θα το καταλάβετε. Ναι, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι... Παιδιά, τι ωραίο! Πάμε, Βραζιλία. Να πάμε! Νομίζω τώρα έχουμε ξεσηκωθεί έτσι. Εγώ λέω να πάμε μια πάντρα. Παιδιά, πάμε μια πάντρα που είναι πιο κοντά. Ας πάμε μια πάντρα, να υποστηρίξουμε. Να πάμε μια πάντρα και μετά να πάμε Βραζιλία. Ή να πάμε την Βραζιλία. Να κάνετε για event, είναι λίγο πιο κοντά. Τι... Άμα πάμε πάντρα και μετά πάμε Βραζιλία. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Και μετά πάμε. Πάμε τη Βραζιλία στην Πάτρα. Δηλαδή να ανεβάσουμε το. Παρόλο που η Πάτρα έχει φανταστικό καρναβάλι. Έχει απίστευτο καρναβάλι. Τι live να σου πω κάτι. Τι Ρίο, τι Ντετζανέιρο. Αφού Ρίο είναι και το ένα, Ρίο είναι και το άλλο. Σάμπα το Μπραζίλ. Σάμπα το Μπραζίλ από του Μπελίνη. Το οποίο εντάξει είναι ξεσηκωτικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Ναι, νομίζω ότι. Έχουν γεννηθεί και πολλά συγκροτήματα μέσα από όλα. Ναι, αυτό, γεννήθηκαν. Ε. Είναι εκγεννητής. Γιατί δεν... Θα συνεχίσω την ιατρική μου στήλη, δεν θα σε θέλω πάλι. Ναι, ναι, όχι, γι' αυτό εμείς επειδή είχαμε επηρεαστεί, θα σας αφήσω μόνοι σου. Τώρα εσύ πρέπει να σηκωθείς να κάνεις λίγο το... Ναι, απλά ξέρεις τι, δεν θέλω γιατί μπορεί αυτές να χάσουν τα φτερά τους έτσι και σηκωθώ. Δεν σε βλέπουν, Αλέξανδρα, μην ανησυχείς. Εμείς τις βλέπουμε, αυτές όχι. Εμείς τις βλέπουν, εκείνες δεν μας βλέπουν. Τι λες καλέ, εγώ όταν ο μπαμπάς μου και η μαμά μου παλιά βάζανε ειδήσεις, νόμιζα ότι αυτή που κάνει ειδήσεις ότι με βλέπει και λέω πω δεν έρχομαι στην κουζίνα, θα με δει αυτή μέσα και είναι με το βραχή και μου λέγανε δεν σε βλέπει αγάπη. Εντάξει, τώρα είμαστε safe εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο το εξής, έτσι καθώς πηγαίνουμε προς το κλείσιμο, ότι επειδή εμείς έχουμε λίγο με τη σάμπα λίγο έτσι εκτροχιαστή, εγώ, ο Γιώργος και η Σίλια στο φουαγέ θα γευτούμε πάρα πολύ ωραία γλυκά από τα καταστήματα Κάκαλης. Η Μαρία Κατσουλέκη θα υποδεχτεί την καλεσμένη της για να μας μιλήσει για τις αρθρώσεις και θα επιστρέψουμε σύσσωμη ομάδα για να κλείσουμε με 7η τέχνη και με ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ετοιμάσει η Σίλια και να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Για δώστε το full screen και πάμε όλοι! Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα
www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Φίλοι μου, γεια σας. Λέγομαι Μαρία Κατσουλέρη, με ξέρετε άγνωστε. Μιλάμε από την ιατρικό νοσηλευτική στήλη. Και επειδή είμαι πανευτυχής και μόνιμα από ό,τι βλέπετε, τον παρουσιαστή κάπου τον τοποθετήσαμε σε άλλη εκπομπή. Κάνει κάτι συζητήσεις τώρα τελευταία. Θα το κοιτάξω και αυτό. Είπα να ξεκινήσω ένα θέμα το οποίο, επειδή τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα, τα εμπιστεύομαι, τα αγαπώ, συνεχίζω να τα χρησιμοποιώ. Είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα το οποίο, επειδή τα χρησιμοποιώ, μπορώ να μιλήσω άνετα γι' αυτό. Θεωρώ, φώνηξα και τη φίλη μου την Αριέτα εδώ πέρα. Γεια σας. Να τα ξαναπούμε από κοντά άλλη μία φορά. Θα σε φωνάζω συνέχεια γιατί είναι πάρα πολλά τα προϊόντα και πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Είναι σημαντικά τα προϊόντα σας, βγάζετε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Οπότε θέλω να μιλήσουμε για αυτά τα δύο προϊόντα που μου έχεις φέρει αυτή τη στιγμούλα μπροστά. Εντάξει, να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά, γιατί είναι δύο προϊόντα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο από ό,τι μου είπες στις αρθρώσεις μας. Ακριβώς, είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, οι αρθρώσεις. Φαντάζομαι γενικώς είναι ένα συχνό φαινόμενο. Mm-hmm. Καταπονούμε πολύ τις αρθρώσεις μας στην καθημερινότητα. Εξαρτάται το επάγγελμα το οποίο κάνουμε. Εξαρτάται αν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Ακριβώς. Η τρίτη ηλικία, που το είναι πολύ συχνό φαινόμενο το αυτό. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο καταναλωτικό κοινό στο οποίο αναφερόμαστε εδώ. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο από την τρίτη ηλικία, το οποίο είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ το αντιμετωπίζω συνεχόμενα στη δουλειά μου. Δουλεύω στον τομέα της αιμοκάθαρσης και η αλήθεια είναι ότι την τρίτη ηλικία την βλέπω πάρα πολύ συχνά. Και δεν είναι μόνο το θέμα της αιμοκάθαρσης. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι λένε: αδελφοί, βοήθησέ με να καθίσω. Όχι, δεν μπορώ να σκύψω, πονάει η μέση μου. Οπότε εκεί βλέπουμε πολύ καταπονημένες αρθρώσεις. Θέλω να μου πεις λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη φάση του ανθρώπου, ποιο προϊόν βοηθάει. Και μετά από πόσο καιρό σε αυτή την ηλικία έχουμε ένα, αν όχι σωστό, τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα που να το βλέπουμε. Να βλέπουμε τον άλλον να μην διστάζει, να ξαπλώσει, να σηκωθεί, να λυγίσει και όλα αυτά. Σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της οστεοαρθρίτιδας, της αρθρίτιδας γενικότερα. Εδώ μιλάμε για προϊόντα τα οποία καταρχάς έχουν έναν εύληπτο τρόπο. Μπορούν πολύ εύκολα, χωρίς πρόβλημα στην κατάπωση, πολλές φορές τα ακούμε και στην τρίτη ηλικία, με κάποια χάπια για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό αυτό να εστιάσουμε εκεί, και με έναν τρόπο έτσι και πιο εύγευστο, αλλά και πολύ πιο απορροφήσιμο. Δηλαδή έχουμε το νούμερο 7 στη σειρά των Words, των σιροπιών της John Noah, που είναι υγρό πόσιμο. Αναφέρεται στις αρθρώσεις και χάρη στα δραστικά του συστατικά, όπως είναι το υαλουρονικό, το κολαγόνο τύπου 2 που απαντάται συγκεκριμένα στο χόνδρο των αρθρώσεων, είναι πολύ πιο εξειδικευμένο. Εδώ, μία παρενθεσούλα, ότι το υαλουρονικό και το κολαγόνο είναι το α και το μέγα των αρθρώσεων και των ισοποιητικού συστήματος. Κυρίως όμως στις αρθρώσεις, βοηθάει υπερβολικά στις αρθρώσεις, στο τζέλ που λέμε, γιατί έχουμε τζέλ στις αρθρώσεις μας, το οποίο με τα χρόνια και με τη χρήση φθήρεται. Εγώ πρόσφατα έκανα και ένα χειρουργείο στο αριστερό μου χέρι, γιατί εμείς έχουμε και ένα κληρονομικό θέμα. Το επόμενο που θέλω να τονίσουμε είναι τι, ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο οι αρθρώσεις είναι και αυτοάνοσο. Φυσικά. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω να μιλήσουμε για ακόμη μια φορά για τα αυτοάνοσα, τα οποία είναι σως στον άνθρωπο πια. Στο χρόνιο πρόβλημα και στο αυτοάνοσο που είναι τόσο μεγάλο, πώς δρούν αυτά τα προϊόντα? Ουσιαστικά βοηθάνε και προστατεύουν την μείωση της φθοράς αυτού του τζέλ που αναφέρατε όσον αφορά την προστασία από την τριβή των αρθρώσεων γενικότερα. Δρούνε στους χόνδρους. Έχει εξαιρετική αναλγητική δράση. Έχουμε μέσα επίσης γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη που είναι συστατικά σημείο αναφορά όσον αφορά τις αρθρώσεις. Μάλιστα. Βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση, MSM.
Άρα ουσιαστικά έχουμε και μια άμεση αναλγητική δράση. Αυτό και αυτό το ξέρουμε ακριβώς. Και από το feedback που έχουμε από τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Που είναι, και ο πόνος είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση. Όταν λέμε αναλγητική δράση, έχει το συστατικό μέσα, το οποίο να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, γιατί βλέπουν και κάποιοι άνθρωποι μιας σχετικής ηλικίας, να τους πω ότι όταν λέει η συνάδελφος από εδώ αναλγητική δράση, φυσικά εννοεί ότι έχει μέσα μία δοσολογία παυσίπονου, στην οποία βοηθάει στο να δημιουργήσει μία καλύτερη ευεξία και να μειώσει τον πόνο. Να φύγουμε για λίγο από την τρίτη ηλικία και να πάμε λίγο στους αθλητές μας. Πολύ σημαντικό και αυτό λοιπόν, με τον αθλητισμό φυσικά. Βλέπουμε ανθρώπους όλη μέρα, νεαρές ηλικίες και μεγαλύτερες. Εγώ πρόσφατα ξεκίνησα λίγο πιο έντονο το περπάτημα, γιατί παίρνοντας το σιρόπι με την μπλε ετικέτα της Words. Το Words, το νούμερο 7 δηλαδή. Ακριβώς, να το πούμε γι' αυτό. Το χρησιμοποιώ εδώ και έναν μήνα, στο οποίο ενώ είχα μία μικρή δισκαμψία, δεν είμαι αθλήτρια, να πω. Λοιπόν, παίρνοντας αυτό το σιρόπι, συνειδητοποίησα ότι εκεί που έκανα, ας πούμε, 10 γύρους στο γυμναστήριο, μπορώ να κάνω και 11 και 12, δηλαδή προχωρώ βήμα-βήμα λίγο παραπάνω. Στην ηλικία που βρίσκομαι, νομίζω ότι το ξεκίνησα σε μια καλή ηλικία. Είμαι 42 ετών. Πιστεύεις, σε ποια ηλικία καταρχήν, συμπεριλαμβάνομαι και των αθλητών μας, ποια είναι η φάση που μπορούμε να το ξεκινήσουμε και να πούμε «ΟΚ, το πάμε εφόρου ζωής». Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε και από νεαρές ηλικίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το στίβο, που καταπονούν έτσι τις αρθρώσεις τους γενικότερα και τα οστά τους και χρειάζονται πολλές φορές κάτι για να ενισχύσουν και τις αρθρώσεις τους, αλλά και βοηθά και στην αποκατάσταση ενός τραυματισμού. Γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις στον αθλητισμό. Βέβαια, στην πιο άμεση πλήρες, αποκατάσταση. Ναι. Μαζί με την αγωγή που ενδεχομένως ακολουθούν. Γιατί τα συμπληρώματα έρχονται ουσιαστικά και να βοηθήσουν παράλληλα με την αγωγή. Δεν καταργούμε ποτέ μια θεραπευτική αγωγή, αλλά ερχόμαστε να συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε. Μιλάμε για ένα καθαυτού, να το τονίζουμε ενδιάμεσα, για ένα καθαρά ελληνικό προϊόν. Ναι, ναι. Που είναι τιμή μας να προάγουμε ένα ελληνικό προϊόν. Και ένα προϊόν το οποίο είναι δοκιμασμένο και πιστέψτε με, εγώ το χρησιμοποιώ το τελευταίο εξάμηνο και έχω, μιλάμε, είμαι κατενθουσιασμένη. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ σωστό πειραματόζω για το Τζομπά. Είσαι ζωντανό παράδειγμα. Είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη γυμναστική μου. Ξεκίνησα με άλλη διάθεση. Σημειωτέω να πούμε ότι σου φτιάχνει γενικά τη διάθεση. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία... Εγώ παρατηρώ, ας πούμε, σήμερα σηκώθηκα, πήρα ένα συγκεκριμένο χάπι. Δεν τα λέω, επίτηδες δεν τα λέω, γιατί θέλω να κάνουμε συνέχεια εκπομπές και θέλω να τη φωνάζω συνέχεια, να μου μιλάει αναλυτικά για το κάθε τι, τα έχω αγαπήσει όλα, είναι πολλά τα προϊόντα, είναι φοβερά τα προϊόντα, είναι αποτελεσματικά και το κυριότερο, το όβρο το φωνάζουμε, είναι ελληνικά. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στους αθλητές μας. Το χρησιμοποιούμε πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση, κατά την προπόνηση, στο τελείωμα της προπόνησης, το πρωί. Το πρωί, για να έχουμε και καλύτερη απορροφησιμότητα από τον οργανισμό και φυσικά να νιώθουμε και το αποτέλεσμα στη διάρκεια της ημέρας και όσον αφορά την αναλγητική του δράση. Και φυσικά, επειδή μιλάμε και για νεαρό κόσμο, που θέλει και κάτι πιο έτσι, καινοτόμο, να μιλήσουμε και για τις καραμέλες μας, σε μορφή ζέλ, το τζελοβίτ. Το αρθροτζέλ. Το λέει και η λέξη, τζελοβίτ. Αρθροτζέλ που είναι για τις αρθρώσεις και ένας πολύ καινοτόμος και εύγευστος τρόπος να πάρουμε τα συστατικά αυτά για να μπορέσουμε. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά φεύγοντας θα μου το αφήσεις, γιατί πρέπει να το δοκιμάσω. Έχει πολύ όμορφη γεύση βατόμουρου και είναι και αυτό ένα προϊόν το οποίο μπορούμε εύκολα να το καταναλώσουμε, δεν μας πνίγει, απορροφάται πάρα πολύ εύκολα γιατί λιώνει στη γλώσσα και περνάει κατευθείαν μέσα από τους υιολογόνους στην κυκλοφορία του αίματος, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία της πέψης και να χάνουμε ένα σημαντικό ποσοστό των δραστικών συστατικών. Και φυσικά και μεγάλες ηλικίες μπορούν να το πάρουν. Υπάρχει πολλοίς κόσμος πραγματικά που λέει ότι πω είναι πολύ μεγάλο το χάπι, δεν μπορώ να το πιω, ή πω αυτό το σιρόπι μου προκαλεί αηδία, δεν μπορώ να το πιω. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι εδώ έχουμε γεύσεις, παίζουμε με γεύσεις, δηλαδή δεν είναι δύσκολα. Είναι πολύ εύκολα και δεν τα λέμε φάρμακα, τα λέμε συμπληρώματα, δεν είναι φάρμακα, όπως είπε, είναι συμπληρώματα τα οποία... Θέλω να σε ρωτήσω και το άλλο. Εγώ πες ότι παίρνω μία αγωγή για τις αρθρώσεις μου.
Δεν θα πω φάρμακο, γιατί εντάξει. Μια φαρμακευτική ουσία. Μια φαρμακευτική χημική ουσία. Mm-hmm. Χημική ουσία. Συνάδει. Μπορώ να συνάδουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, να πάρω εγώ το τάδε χάπι μου και να συμπληρώσω και από το σιροπάκι ή από το τζέλ για τις αρθρώσεις μου. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε όλο αυτό? Φυσικά, όπως είπα και πριν, μπορεί να γίνεται μια συνδυαστική θεραπεία. Mm-hmm. Δηλαδή, παράλληλα με την αγωγή, χωρίς ποτέ να καταργήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή, να παίρνουμε και ένα προϊόν, ένα συμπλήρωμα όπως είναι το νούμερο 7 για παράδειγμα στις αρθρώσεις, και έτσι να βοηθήσουμε στην πιο γρήγορη αποκατάσταση, μάλιστα, πιο άμεσο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δρά συνεργικά, χωρίς φυσικά να αντικαθιστούμε σε καμία περίπτωση τη φαρμακευτική αγωγή. Μας βοηθάει όμως και μας φαίνει και πιο γρήγορο αποτέλεσμα όσον αφορά την αναλγητική δράση. Ωραία. Οπότε μιλήσαμε για τον αθλητισμό, μιλήσαμε για την τρίτη ηλικία. Αλλά και καθημερινά. Καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι καταπονούν τις αρθρώσεις τους, είτε λόγω κάποιου επαγγέλματος που πρέπει να σηκώνουν βάρη. Ειδικά το καθιστικό επάγγελμα, πέρα από το καθιστικό επάγγελμα, το επάγγελμα το δικό μας, τις νοσηλεύτριες που σηκώνουμε βάρος και μας φαίνεται όλη μέρα αυτό. Και οι οσφιαλγίες, όλα αυτά. Ναι, οι οσφιαλγίες. Πόσο... Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ βεβαρημένος ένας οργανισμός, πολύ καταπονημένος, και σε έναν τόσο βεβαρημένο οργανισμό βοηθάει και μετά από πόσο διάστημα? Δηλαδή εντάξει, okay, εγώ έχω μία αρχή ρευματοπάθειας, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Έχω κάνει τις εξετασούλες μου και έχω δει ότι οδεύω προς τα εκεί. Okay, το ξεκινάω στα 40 μου και κακώς έχω των πραγμάτων, θα το συνεχίσω μέχρι εκεί που με παίρνει, που ευτυχώς για την ώρα με έχει βοηθήσει υπερβολικά. Σε έναν πολύ βεβαρημένο οργανισμό, ας πούμε η μητέρα μου, που ξεκίνησε από τα 40 της έτη, έχει ένα πολύ βεβαρημένο οργανισμό, τώρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πες ότι εγώ, λέμε και στο λέω τώρα να το ξεκινήσει, θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει, αλλά θα δούμε σίγουρα πιο βραχυπρόθεσμα τα μακροπρόθεσμα, συγγνώμη, τα αποτελέσματα. Πιο βραχυπρόθεσμα θα δούμε την αναλγητική του δράση. Και σίγουρα θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής της. Να. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τις δοσολογίες. Ναι. Για ακόμη μια φορά να αναφέρουμε ότι είναι φυτικά τα προϊόντα. Αποβάλλονται σωστά από τα ούρα μας, από τους νεφρούς μας, έτσι όπως πρέπει. Δεν κατακάθονται στο σηκώτη, το είπα, να δημιουργούν... Τοξικότητα, να γίνεται μια κατακράτηση ακριβώς, και πρόβλημα ακριβώς. Να τα αναφέρουμε κάποιος αυτά, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μια σχετική ηλικία που με ρωτάνε και μου λένε, ρε η Μαρία, ας πούμε, στη γειτονιά μου, να το πάρω αυτό. Ναι, το είπε στην εκπομπή σου. Να το πάρω. Πού θα με βοηθήσει, πώς θα με βοηθήσει. Γι' αυτό παίζουμε με τις ηλικίες και ρωτάμε μόνιμα τις ηλικίες. Είπαμε ότι, εντάξει, μιλάμε για τις ηλικίες των 40, των 50, των 60, μιλήσαμε και για νεαρότερες ηλικίες που είπες στον αθλητισμό. Κάτι άλλο που το κάνει ξεχωριστό στο να διαφέρει από τα άλλα συμπληρώματα. Έχουμε ένα... Πέρα της αναλγητικής ουσίας του, που έχει μέσα αναλγητικές ουσίες, τις οποίες βοηθούν πάρα πολύ τον οργανισμό, κάτι άλλο που να το κάνει λίγο ξεχωριστό. Αυτό που τα κάνει ξεχωριστά είναι καταρχήν και στο νούμερο 7 ότι βρίσκουμε μια μεγάλη συνδυαστική δράση δραστικών συστατικών που δεν τη βρίσκουμε γενικότερα σε αυτή την ποικιλία. Αυτά όλα τα συστατικά που βοηθάνε στις αρθρώσεις να βρίσκονται μαζί και στις τιμές που βρίσκονται, γιατί είναι πολύ οικονομικά. Αν θα δείτε στον ανταγωνισμό, είναι αρκετά υψηλές τιμές σε αυτές τις περιπτώσεις. Με την εγγύηση ενός ελληνικού προϊόντος, γνωστοποιημένου, φτιαγμένου υπό πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Ένα ελληνικό λοιπόν προϊόν, σε πολύ καλή τιμή, με πολύ καλή δράση, με το συνδυασμό όλων των δραστικών συστατικών και με πολύ καλή και μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή απορροφησιμότητα από τον ανθρώπινο οργανισμό και εύγευστο. Η καινοτομία του Τζελοβίτ έγκυται στο γεγονός ότι είναι σε μορφή καραμέλες ζελέ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για ενήλικες, για παράδειγμα, ένα προϊόν που να αναφέρεται στις αρθρώσεις και να είναι σε αυτή τη φαρμακοτεχνική μορφή. Το οποίο φυσικά συμβάλλει στην πολύ πιο άμεση απορροφήσιμότητα λόγω του σάλιου κατευθείαν στο αίμα, στην κυκλοφορία του αίματος. Ναι, οπότε μιλάμε και για πιο γρήγορη λειτουργία. Ακριβώς. Πολύ πιο άμεση. Μιλάμε για άμεση αυτή. Είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Φοβάμαι όμως ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και για να σκεφτούμε λίγο παραπάνω κάποια ερωτήματα και για να δω λίγο, γιατί σίγουρα θα έχω πολλές ερωτήσεις. Οπότε σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Ωραία.
Ήρθε το μαύρο κείμενο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κείμενο John Noah. Ο καρπός των Θεών. Στα φαρμακεία. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και πάμε έτσι πάρα πολύ ωραία να κλείσουμε με κινηματογραφικά νέα. Μαρία, πάρα πολύ ωραίο το θέμα σου και πάρα πολύ ωραία συνέντευξή σου. Και μπράβο Μαρία μου, μπράβο Μαρία μου, μπράβο Μαρία μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με άφησες λίγο μόνη μου, ψιλοαγχώθηκα λίγο στην αρχή. Γιατί όταν υπάρχει ο κεντρικός παρουσιαστής, υπάρχει ο κεντρικός παρουσιαστής. Καλέ, ποιος κεντρικός, καλέ και παράκεντρος και παράμεσος. Εδώ είμαστε όλη μια ομάδα. Δεν τα έχω εγώ αυτά, αγάπη μου. Τι είμαι εγώ, η Ελένη? Να φοβάμαι μην μου πάρουν τη θέση. Δεν πάει να κάτσετε και στην καρέκλα μου. Πετρίδης δεν θα ξαναγεννηθεί, να σου το πω και απλά. Λοιπόν, ωραίος. Μα ξέρεις, οι παρουσιαστές έχουν ένα μεγάλο θέμα. Φοβόνται μην κάτσει στην καρέκλα ο συνεργάτης, ναι, ναι. Φοβόνται μην πεις κάτι, φοβόνται μην του πάρεις τη θέση. Φοβόνται... Εμείς πριν δεν παραχθείτε όλοι εδώ και να κάτσετε. Είναι και να κάτσετε εδώ θα τα πείτε όπως τα λέω εγώ. Α. Πο. Κλει. Ετε. Α. Έμεινε εκεί. Πο. Κλει. Ετε. Σίλια Κατραλή. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Για πες τι έχεις ετοιμάσει. Έχω ετοιμάσει μία ταινία που αξίζει όλοι να πάμε να τη δούμε. Στο σινεμά. Στο σινεμά. Είναι του James Franco και λέγεται The Disaster Artist. Έχει βραβευτεί πρόσφατα. Δεν την κόβω για περιπέτεια. Όχι, είναι κωμωδία και μουσικά. Γι' αυτό δεν θα με δει εμένα αυτή η ταινία ποτέ. Είναι κωμωδία, εντάξει. Δεν βλέπω κωμωδίες και ελληνικά, αφού σας το έχω πει. Δεν είναι ελληνικό. Μα δεν είναι ελληνικό. Βρε παιδί μου, επειδή στη ζωή μου τα έχω δει όλα, γι' αυτό σταμάτησα την κωμωδία. Έχω δει και την τραγωδία. Έχω δει και την τραγική κωμωδία. Έχει πολύ κωμωδία. Έχω δει και το κωμικό τραγικό. Δεν το είχαμε εδώ πέρα το κωμικό τραγικό. Το βλέπα και αυτό. Πόσο άλλα να δω. Γιατί υπάρχει. Αλήθεια, πες μου κάτι σαν ηθοποιός, γιατί και εγώ ήμουν ενεργεία παλιά. Το κωμικό τραγικό ποιο είναι? Το κωμικό τραγικό. Για τον τηλεθεατή εννοώ να το εξηγήσω. Βάλε βράδυ, 9 η ώρα, δεν ξέρω, καθημερινέ σύριαλ. Τηλεόραση. Αυτό είναι το κωμικό τραγικό. Εντάξει. Μέχρι όλα τα ρεαλιστικά. Αυτό είναι, ναι, συνήθω. Κοίτα, αυτή η ταινία θα σ' αρέσει, έχει στοιχεία musical, έχει βραβευτεί με χρυσό κοχύλι στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Ενώ στο θέατρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, τρελαίνομαι να βλέπω κωμωδίες. Μόνο, δηλαδή είδαμε και ένα θρίλερ, δεν τρελάθηκα, λίγο με κοίμησε. Στην αμεσότητα ναι. Αυτή. Ενώ στο θέατρο μ' αρέσει η κωμωδία, μ' αρέσει να γελάω, μ' αρέσουν τα περίεργα να βλέπω στο θέατρο, ξέρεις έτσι, ατάκες φοβερές. Αλλά στο σινεμά. Σαν τέχνης πρέπει να τα παρακολουθείς όλα. Σαν στάρο όμως, το σκέφτηκες αυτό? Αυτά που θέλεις. Αυτά που θέλω, μπράβο Γιώργο μου. Θες να καταλαβαίνεις. Μετανάστευση. Λοιπόν. Ναι ρε παιδί μου, θα πάω, είναι όμως μια πάρα πολύ ωραία ταινία, βγήκε πρόσφατα στους κινηματογράφους, είναι του James Franco, ο οποίος βραβεύτηκε, τη σκηνοθέτησε και έπαιξε και βραβεύτηκε κιόλας, πρώτη φορά ας πούμε δίνεται Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου σε ταινία που είναι κωμωδία και με στοιχεία musical. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι αξιοσημείωτη και αποφάσισα σήμερα να σας τη φέρω, να τη δείτε. Θα δούμε τώρα το τρέιλερ. Κάτι γίνεται. Ναι. Ναι. Θα δούμε τώρα το τρέιλερ. Είναι ένας σκηνοθέτης, ηθοποιός που ξεκινάει ένα ταξίδι στο Hollywood μετά από μία αποτυχημένη ταινία για να εκπληρώσει το καλλιτεχνικό του όραμα. Α, τι ωραία. Βρίσκουμε όμως και μέσα στοιχεία που δείχνουν έτσι μία δυνατή φιλία να αναπτύσσεται με έναν συνεργάτη του, ο οποίος ήταν ο μόνος ας πούμε, άνθρωπος που πίστεψε σε αυτόν. Και είναι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Θα κλείσουμε με αυτό. Εάν μπορούσες να τη βαθμολογήσεις εσύ από τη δική σου πλευρά ως σκηνοθέτης και ηθοποιός, πόσο πληρεί προδιαγραφές και γίνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί μπορεί κάποιο να χρυσοπουλάει σε εισιτήρια, αλλά να μην γίνει πολύ καλή δουλειά σκηνοθετικά. Ή και το αντίθετο. Να μην έχει πολλά εισιτήρια, αλλά να είναι άρτια σκηνοθετημένη μια παραγωγή. Συνήθως το σε τι κατηγορία τη βάζεις? Θα της έβαζα ένα 8 στα 10. Δηλαδή είναι πολύ καλή δουλειά. Είναι λίγο προχειροδουλειά, δηλαδή λείπουν δύο στοιχεία, όχι. Όχι. Εγώ, επειδή εγώ δεν, ούτε εγώ πολύ βλέπω κωμωδίες, θα μου έλειπε λίγο και κάποια δραματικά στοιχεία που πάει να τα φτιάξει, επειδή την είδα την ταινία, πάει να τα κάνει, αλλά κάπου χάνεται πάλι και το πάει στο κωμικό. Δηλαδή θα προτιμούσα να τα αφήσει αυτά να συμβούν, να συγκινηθούμε. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με το βίντεο από Σίλια Κατραλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Κατσουλέγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γκόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό που είστε κοντά μου.
μου. Με γλυκές αλχημίες, με φοβερή ζαχαρόπαστα, αλλά και με φοβερή τούρτα, γιατί θα την τεμαχίσω, Γιάννη, σήμερα. Γιάννη, σε παρακαλώ, μη με... Το μαχαίρι μου το φέρετε, γιατί πώς το λένε, όποιος έχει το μαχαίρι έχει και το καρπούζι. Λοιπόν, θέλω να φάω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γεια σας. Los Angeles, everybody want to be star. You have to be the best and never give up. When I get up on stage in front of people, all I can think about is, what if they laugh at me? But you, man, you're fearless. I want to feel that too. I don't care. I'll do it. You and me, we both have this dream. Yeah, I guess we do. That we'll be famous. We'll show them. Watch out, here we go. To be or not to be. It's not gonna happen for you. Not in a million years. But after that, this town, Greg, they don't want me. Wish we could just make our own movie. A great idea. So there's this guy, Johnny, a true American hero, to be played by me. He has it all. Good luck, many friends, and also maybe Johnny is vampire. We'll see. This set of the alleyway looks exactly like the real alleyway. That's right. Well, why don't we just shoot in the real alleyway? Because it's a real Hollywood movie. No, yeah, sounds good. Okay. Action! I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. But it doesn't work if you're looking at the camera. And then this beautiful girl. Anything for my princess. She betray him. And then this guy, Johnny. He go crazy. Nobody respect my vision. You are a villain. I do this whole movie for you, Greg. You are tearing me apart, Lisa. Cut. Why are you cut, Sandy? This is great. This is real acting. If you're gonna writhe around with the dress, maybe do it before you shoot yourself in the head and blow your brains out. I disagree. You're really gonna make this thing? We are going to go. Together. Tommy, this is not necessary. No, very necessary. I need to show my ass to sell this movie. I think you're aiming a little bit. I aim where I aim. Just do the scene. Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right?